centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα κύριε Γαλιβά. Καλημέρα, καλημέρα. Ο άνθρωπος που προπονεί τα κορίτσια και τα οδήγησε στην σωτηρία. Η Καστοριά κατέληξε τελικά στην ένατη θέση. Συγκέντρωσε 6 βαθμούς προς το τέλος. Πήραμε 2 νίκες πολύ σημαντικές που μας κράτησαν στην κατηγορία. Κύριε Καλύβα, ήταν σίγουρα μια δύσκολη χρονιά, έτσι κι αλλιώς. Ναι, ήταν ο τελευταίος χρόνος είναι πολύ δύσκολο για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Αν το δούμε συγκεκριμένα για τον αθλητισμό, είναι επίσης πολύ δύσκολο. Βιώσαμε δυσάρεστες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά μας ζητήθηκε την άνοιξη να επιστρέψουμε στους αγώνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για μας. Το ρόστερ είχε μειωθεί αισθητά. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να δουλέψουμε και όπως είχαμε πει με τα κορίτσια, εμείς θέλαμε να μείνουμε στην κατηγορία πιο πολύ για να δικαιολογήσουμε την περσινή πολύ καλή χρονιά που κάναμε. Ξέφρενη πορεία πέρσι, ναι. Με τις 10 σερί νίκες και δεν θέλαμε να πετάξουμε στα σκουπίδια μια τέτοια προσπάθεια. Και καλή εικόνα που δημιουργήσαμε και στο καλή Πανελλήνιο. Εικόνα σίγουρα, ναι, και θέλαμε να διεκδικήσουμε και του χρόνου κάτι στην Άλφα Εθνική, αν θα είναι και οι καταστάσεις πιο καλές από τις φετινές. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε προς το τέλος, ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Πήραμε 2 πολύ πολύ σημαντικούς αγώνες και 6 βαθμούς με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, να φτάσουμε στην ένατη θέση. Οι 2 τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται, δηλαδή ο Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας και η Βασίλισσα Θράκης. Είναι 2 ομάδες που υποβιβάζονται, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ακριβώς. Τώρα πάμε για την καινούργια χρονιά. Βέβαια είναι γεμάτο εμπειρίες, έτσι, και έτσι πως έγινε αυτό το πρωτάθλημα με τις 11 αγωνιστικές. Είναι ουσιαστικά μια εμπειρία που μπορεί να δώσει αυτό που πρέπει για να είναι τα κορίτσια μας και πιο ψύχρεμα και πιο σίγουρα για τον εαυτό τους τη νέα χρονιά. Σίγουρα περιμένουμε τη νέα χρονιά. Είχαμε προετοιμαστεί για πολύ διαφορετικά πράγματα το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά δεν μπορέσαμε να δείξουμε πραγματικά τι ομάδα είμαστε στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα στον αθλητισμό στην Ελλάδα γενικότερα και το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε τι μορφή θα έχει και το νέο πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά εμείς θα προετοιμαστούμε το καλοκαίρι. Είμαστε μια επαρχιακή ομάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει να ζει σε ένα ανακριτικό νομό. Οπότε περιμένουμε και νομίζω όταν ξεκινήσει η προετοιμασία τον Αύγουστο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Χθες, παρά το γεγονός ότι ήρθε και ήταν 4-0 από τα Τρίκαλα, έγιναν φοβερά πράγματα, ωραία πράγματα στο γήπεδο. Ξέσπασαν τα κορίτσια και όλοι πανηγυρίζοντας και με πυροτεχνήματα και με άλλα πράγματα και με πυρσούς την παραμονή. Ναι, ήταν ευχαριστημένο. Η οποία παρεξηγήθηκε λίγο και να κάνω μία διόρθωση εδώ. Δεν ήταν ακριβώς πανηγυρισμοί για την παραμονή, την οποία τη χαρήκαμε βέβαια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε απογοητευτεί αλλά λίγο. Τι ήτανε? Όταν είδαμε ότι χρειάζεται μόνο 2 νίκες στην ουσία για να εξασφαλίσουμε την παραμονή, δουλέψαμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, τις πετύχαμε. Και η αλήθεια είναι, όπως είπαμε και με τα κορίτσια, δεν μπορεί κανείς να μας αμφισβητήσει ως ομάδα και να υποβαθμίσει το γεγονός ότι μείναμε στην κατηγορία ακόμα και με 2 νίκες. Χθες συνδυάστηκε η τελευταία αγωνιστική με μια πολύ ωραία έκπληξη που είχαν κάνει τα κορίτσια στην Αργυρό, τη Γιούλια, η οποία το Σάββατο παντρεύεται. Οπότε μάλιστα. Οι πανηγυρισμοί συνδυάστηκαν με αυτό το κομμάτι, ήταν η χαρά της παραμονής. Πήγαιναν και για τους γάμους, μάλιστα. Με ένα μπάτσελορ ουσιαστικά που. Τέλειο. Ετοίμασαν τα κορίτσια για την Αργυρό, η οποία είναι από τον πρώτο χρόνο στην ομάδα, η οποία είναι φοιτήτρια. Και τώρα παντρεύεται, έτσι, την Κυριακή. Παντρεύεται, έχει παραμείνει στην πόλη μας, είχε έρθει πριν χρόνια για σπουδές. Παρέμεινε εδώ. Είναι από τον πρώτο χρόνο στην ομάδα μας, έχει βάλει πλάτη για πάρα πολλά πράγματα. Ήταν εδώ φοιτήτρια και εδώ παντρεύτηκε κιόλας. Ωραίο. Ακριβώς. Έβαλε πολύ πλάτη και για την ομάδα. Είναι από τα κορίτσια που στήριξαν όλη την προσπάθεια από τον πρώτο
χρόνο και νομίζω δεν της άξιζε τίποτα λιγότερο από αυτά που ετοίμασαν χθες τα κορίτσια. Τώρα που θα παντρευτεί όμως θα παραμείνει, θα συνεχίσει να παίζει ή θα αρχίσουν οι οικογενειακές υποχρεώσεις τώρα. Δεν ξέρω, αυτό θα μας το πει. Έχει όλη την καλή διάθεση να είναι. Ωραία. Από οποιαδήποτε πόστο κοντά στην ομάδα. Άρα λοιπόν ήταν και αυτό το οποίο δεν το ξέραμε πραγματικά. Ναι. Τώρα πάμε για τη νέα χρονιά. Οι πληροφορίες που έχετε, κύριε Καλύβα, είναι θα πάμε σε ένα πιο ομαλό πρωτάθλημα. Εδώ ακούμε ότι στο γήπεδο θα μπαίνουν οι εμβολιασμένοι. Το ακούσαμε και αυτό, γιατί είχαμε και νωρίτερα συζήτηση για εστίαση και αναψυχή. Λένε ότι ένα από τα μέτρα επιβράβευσης των εμβολιασμένων θα είναι και αυτό, να μπαίνουν στο γήπεδο χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω, ενημέρωση δεν έχουμε. Γενικά τα τελευταία 4 χρόνια που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο γυναικών, πάντα πολλά πράγματα τα μαθαίνουμε την τελευταία στιγμή, δυστυχώς. Τώρα έχουν ακουστεί σενάρια για του χρόνου. Ένα σενάριο είναι να υπάρξει ένας όμιλος και να γίνει στο αγγλικό στυλ, με 18 ομάδες που θα παίξουν όλες από μία φορά μεταξύ τους, και θα γίνει μετά οι μισές για τα play-off για τον πρωταθλητή και οι άλλες μισές από τη μέση και κάτω για τα play-out ακριβώς. Υπάρχει και το σενάριο να μείνουν πάλι δύο όμιλοι με μειωμένο αριθμό ομάδων. Όπως είναι τώρα δηλαδή. Όπως είναι τώρα και με λιγότερο. Ήταν 11, αλλά πέφτουν 2 και 2, οπότε θα μείνουν 9 και 9, οπότε στην πορεία να επιστρέψει το πρωτάθλημα στον έναν όμιλο, όπως είναι και το πιο λογικό. Για πρώτη εθνική μάλιστα. Νομίζω πάλι θα ξεκινήσουν οι ομάδες προετοιμασία και νομίζω πάλι δεν θα ξέρουμε σε τι πρωτάθλημα θα συμμετέχουμε. Ο ΠΑΟΚ δίκαιος πρωταθλητής επίσης, οι γυναίκες του ΠΑΟΚ με διαφορά 30 βαθμοί συγκέντρωσαν. Στη δεύτερη θέση ισοβάθμισαν με 22, Άρης Λάρισα και Αγροτικός Αστέρας. Ναι, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 15 έχει χάσει μόνο ένα πρωτάθλημα από τις Αμαζόνες Δράμας, οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον. Μάλιστα, σαν ομάδα. Ως ομάδα. Είναι κάθε χρόνο το απόλυτο φαβορί. Δεν υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός. Υπήρχε μέχρι πέρσι από την ομάδα του Άρη, η οποία το ρόστερ της δεν είναι ίδιο με τα προηγούμενα χρόνια και δεν διεκδικεί με αξιώσει το πρωτάθλημα πλέον. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ομάδες που θέλουν να κυνηγήσουν κάτι καλύτερο, όπως είναι ο Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου και η Λάρισα. Αλλά νομίζω είμαστε λίγο μακριά ακόμα από το να κυνηγήσει κάποια ομάδα τον ΠΑΟΚ. Ίσως του χρόνου να αλλάξει όλο αυτό. Και ακούγεται ότι θα μπουν και κάποιες ΠΑΕ, θα δημιουργήσουν τμήματα γυναικείων ομάδων. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Ο Ολυμπιακός είναι σε αναζητήσεις είτε για αγορά ομάδας, είτε και αυτός να δημιουργήσει μια νέα ομάδα. Οπότε ίσως τα δεδομένα στα επόμενα χρόνια να αλλάξουν στο γυναικό. Λοιπόν, κύριε Καλύβα, συγχαρητήρια για φέτος. Πάμε για καλύτερα του χρόνου. Και χαιρετισμούς σε όλες τις κοπέλες μας. Έτσι, στα κορίτσια όλα τα συγχαρητήρια αξίζουν. Είναι αυτές που έχουν φέρει τις επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ προσπάθησα να τις βοηθήσω όσο περισσότερο μπορούσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα κορίτσια έχουν εξαιρετικούς χαρακτήρες, έχουν εξαιρετική θέληση για δουλειά, γι' αυτό και έχουν έρθει επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε όλα τα συγχαρητήρια αξίζουν στα κορίτσια. Καλημέρα λοιπόν, κύριε Καλύβα, και να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε όλους, χαιρετισμούς σε όλο το team. Σε όλο το team, γιατί θα δώσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δούλεψαν πολλοί άνθρωποι για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.